Μιλώντας στους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας στο πλαίσιο της 41ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου, η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ιρένα Γεωργιάδου, χαρακτήρισε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει το σύνολο του χρηματοοικονομικού συστήματος της Κύπρου και υπέδειξε ότι η ορθή και επιτυχής διαχείρισή τους απαιτεί εξειδικευμένη γνώση. Πρέπει τάχιστα να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέπουν τη δημιουργία οχημάτων ή εταιριών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, για να μπορέσουν οι τράπεζες να ξαναγίνουν τράπεζες και να σταματήσουν να είναι εταιρείες ίσπραξης χρεών, όπως πολύ ορθά μας λέει και μας ξαναλέει ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος. Η Ιρένα Γεωργιάδου πρόσθεσε πως στόχος της Ελληνικής Τράπεζας είναι η περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς της, τόσο όσον αφορά τις καταθέσεις, όσο και τις χορηγήσεις δανείων. Στη δική του ομιλία, ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας, Μπερτ Πάιλς, διαβεβαίωσε ότι στόχος του ομίλου είναι να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία και χαρακτήρισε ως βήμα προς την ορθή κατεύθυνση την ψήφιση του νόμου για τις εκποιήσεις και του πλαισίου εφερεγκαιότητας. Our first intent is to use the new foreclosure law to bring customers back to the negotiating table in order to renegotiate and put in place viable restructurings. However, if clients are not cooperative, if there are clear cases of strategic default, then I have no other choice but to apply the law. Χαρακτήρισε παράλληλα αδύρυτη ανάγκη την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου κατά τρόπο που να επιτρέπει την πώληση δανείων όπου κρίνεται αναπόφευκτο. Κατά τη συνέλευση, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι η κεφαλαιακή επάρκεια του ομίλου ανέρχεται στο 17,9% και πως στους τελευταίους λίγους μήνες προσελήφθησαν στην ελληνική 119 πρόσωπα και αυξήθηκαν οι πελάτες της κατά 30.000. Στη συνέλευση παρέστησαν ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, βουλευτές και άλλοι παράγοντες της επιχειρηματικής και πολιτικής ζωής της Κύπρου.